Is it worth this fight? Μπήκαμε λοιπόν στο παιχνίδι. Ένα pause για ακόμη μια φορά. Καλή τύχη λοιπόν και στις δύο ομάδες. Μακάρι different dimension να είναι αυτοί που θα χαμογελάσουν στο τέλος του παιχνιδιού. Απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Στη μοναδική ομάδα που έχει το καλύτερο seed από τους different dimension. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι και ποιο θα είναι το τι θα κάνουν και πώς θα εξελιχθεί και πώς θα παίξουν οι different dimension απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ δυνατή πραγματικά. Έχουν παίχτες με πολύ μεγάλες παραστάσεις όπως είναι ο Λίμπικ, όπως είναι ο Μάκλερ. Πολύ, πολύ καλές παραστάσεις από αυτούς τους δύο παίχτες. Έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο. Από την άλλη, different dimension έχουν παίξει και αυτοί όμως με πάρα πολύ καλές ομάδες. Δεν σίγουρα είναι μια μεγάλη δύναμη πλέον στα ευρωπαϊκά τουρνουά. Θέλουμε λοιπόν να τους δούμε να σηκώνουν ακόμα ένα τρόπαιο, έστω και με μια απουσία, μια βασική απουσία όπως είναι ο Jungler. Το παιχνίδι λοιπόν ξεκινάει τώρα αμέσως. Reason λοιπόν εναντίον different dimension. Λίγο roleplay στο mid από Rizzo, Take Fun και Dominant. Πάντα προσπαθεί να βρει χώρο για να περάσει ένα ward. Έγινε αντιληπτός από τον Libic όμως. Πέραν λοιπόν στο ward στο red η Libic. Warlady θα πάει στο lane swap λοιπόν εναντίον Μάκλερ και Λίμπικ. Απ' την άλλη πάντα και Mastermind θα ανέβουν στο top εναντίον του Jockeys. Στο full screen κάποιο πρόβλημα έχω, οπότε θα το βάλω window mode ξανά, sorry guys. Απλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο full screen, δεν ξέρω τι πρόβλημα αντιμετωπίζει το παιχνίδι. Jockeys και Zeyo ξεκινάνε λοιπόν μαζί. Buddy jungle λοιπόν. Το ίδιο πράγμα και για Warrior Lady και ADS τον sub jungle τους. Reason Take Fun εναντίον Dominant στο mid. Ελπίζουμε ο Dominant να κάνει το καλό του παιχνίδι και απλά να διαλύσει τον αντίπαλο του στο mid όπως κάνει συνήθως. Δεν πήρε Zed. Προτίμησε για Suom Alpha για να έχουν ένα πολύ δυνατό late combo το οποίο θα τους δώσει το game winning σε κάποιο fight. Dominant τώρα κάνει κάποια hits και Ignite κατευθείαν στον αντίπαλο του για να δούμε. Συνεχίζει το first blood. Ήρθε εκεί ο Limbic. Από πραγματικά σαν θεός κατέβηκε για να σώσει τον συμπαίκτη του στο mid. Dominant δεν χρησιμοποιήσει το flash του, δεν διακινδύνευσε για να πεθάνει. Ξέρω όμως ότι τώρα μόλις βρει κάποια κατάλληλη ευκαιρία, Limbic θα κάνει pause. Problems λοιπόν. Σαν problems ο Μάκλερ έχει lag. Thank you.
Είναι έτοιμος και ο Μάκλερ. Αν πώς λοιπόν από τον Warrior Lady. Πάντα είναι στο top μαζί με τον συμπέκτη του, τον Mastermind. Full damage πάνω στον ADS, ο οποίος θα φλασάρει όμως και ο Ζέγιο και θα πάρει το kill. Νομίζω ήταν πολύ άσχημη κίνηση το Jungler, το Defender μέσα να πιαστεί εκεί πέρα. 1-0 λοιπόν, οι Reason περνάνε μπροστά. Για να δούμε λοιπόν πώς θα συνεχιστεί αυτή η μονομαχία. Reason εναντίον Different Dimension στο τελικό του Go For LOL. Μάκλερ στο 1-1 με τον Warrior Lady. Warrior Lady θα αρχίσει σιγά σιγά να στακάρει armor και τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Απ' την άλλη, Jockeys στο top έχει και τον Limbic. Dominant προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις εναντίον του TakeFan, ο οποίος έχει χαμηλό μάνα, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Dominant πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό, ή θα στείλει πίσω τον αντίπαλό του ή θα καταφέρει να τον σκοτώσει. Δεν έχει ignite, το έχει παίξει πιο πριν. Βλέπουμε το Limbic να έχει μετακομίσει κυριολεκτικά στο top. Warrior Lady τώρα δεν δέχεται. Αντέχει αρκετό damage, είναι πίσω όμως. Είναι μόλις 2 level έναντι 4 του Mackler. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει ο Warrior Lady να ανεβάσει λίγο τα levels του και μετά θα μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω απέναντι στον αντίπαλο Marksman. Ζέγιο παίζει στο ένα αντίον με τον ASDF, ο οποίος δεν έχει flash και κάπου εδώ θα πέσει. Dominant δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Τώρα με τον double buff ο Ζέγιο είναι εκεί κοντά του και ο TakeFan, ο οποίος θα του δώσει το shield, θα φλασάρει ο Dominant μακριά για να σωθεί. Άλλο ένα κακό play από τον Jungler των Different Dimension. Δεύτερο death του. Dominant είναι ένας εναντίον δύο, για να δούμε αν θα μπορούσε να κάνω κάτι πέραντι. Την στιγμή Warrior Lady με τον Mackler ανταλλάσσουν hits. Mackler όμως παίζει πολύ καλά με τον range του. Πάντα ψάχνει να βρει το clean hook, θα κάνει ένα hook τώρα πάνω στο Ζέγιο. Δεν μπορεί να γίνει follow-up damage από τον Dominant. Πάντα ήρθε στο mid να βοηθήσει και αυτός όσο μπορεί. Θέλει το early kill σε αυτά στον Dominant. Mackler τώρα από πίσω είναι ο Limbic, ο οποίος θα εμφανιστεί. Warrior Lady πρέπει να τον δει γρήγορα. Για να δούμε αν θα μπορέσει ένας εναντίον δύο. Warrior Lady πρέπει να φύγει μακριά. Θα φλασάρει μέσα στο tower. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Είναι ο Limbic εκεί. Δύσκολα τα πράγματα για τον Warrior Lady, ο οποίος παίζει μέσα στο brass. Προσπαθεί να φύγει ignite πάνω του και κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Limbic θα πάρει ένα kill. 3-0 μπροστά η Reason από τους Different Dimension. Mackler και Limbic επιστρέψανε στο bot lane. Τώρα κατεβαίνει και ο Panda. Είναι ο Mastermind, συνεχίζει να είναι στο top και προσπαθεί να κάνει και αυτός ό,τι καλύτερο μπορεί. Panda τώρα θα δεχτεί αρκετό damage από Mackler και Limbic. Αρκετό πρεσάρισμα από πλευράς Reason Gaming αυτή τη στιγμή. Mastermind δεν γνωρίζει ότι ο Jockeys είναι εκεί μέσα. Τώρα θα δεχτεί και το combo και κάποια hits. Πρέπει να φύγει πίσω ο Mastermind. Έξι level λοιπόν τώρα και ο Marksman των Different Dimension. TakeFan θα πάρει το blue buff. Warrior Lady στον bot εναντίον του Limbic. Βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχει πάρει τα items που θέλει ώστε να μπορεί να κάνει κάποιο μεγαλύτερο impact. 3-0 πάντα μπροστά η Reason Gaming. Dominant τώρα κάνει πάρα πολύ damage στον αντίπαλό του. Πρέπει να κάνει dance, να φύγει μακριά του. Θα γίνει το ulti, Dominant θα πιαστεί. Έρχεται και ο Ζέγιο. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να φύγει ο Warrior Lady, ο Dominant εκεί. Ένα hook από τον πάντα δεν θα πιαστεί. Ulti πάνω στον TakeFan, ο οποίος έχει ignite.
πάντα προσπαθεί να κάνει κάτι παραπάνω. Ο jungler των Different Dimension δεν ήταν εκεί για να βοηθήσει. Mm-hmm. 4-0 μπροστά η Reason. Different Dimension δείχνουν μπλοκαρισμένοι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πρέπει να ανεβάσουν την απόδοσή τους για να φέρουν το παιχνίδι εκεί που θέλουν. Σημασία έχει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Warrior Lady δέχεται τώρα όλο το ult του Μάκλερ, ο οποίος κάνει πάρα πολύ damage και συνεχίζει να το καταδιώκει μέσα στο tower. Δείτε πόσο χαμηλά είναι ο Warrior Lady. Μάκλερ δεν θα συνεχίσει, αλλά δέχεται πάρα πολύ damage το πλέινερ των Different Dimension. Hook από τον πάντα θα πιάσει τον Τζόκις. Είναι πολύ μακριά όμως ο Mastermind. Τζόκις τώρα έχει ανοίξει και το ult του. Mastermind είναι εκεί για να του κάνει κάποιο damage, αλλά βλέπουμε πόσο πολύ αντέχει. Δεν μπορεί να γίνει follow-up. Η διαφορά είναι στα 2300 gold. Different Dimension είναι πίσω και πρέπει να βρουν έναν τρόπο, νομίζω, να προλάβουν να πάνε το παιχνίδι εκεί που θέλουν. Warrior Lady τώρα είναι ένας εναντίον τριών. Πρέπει να φύγει μακριά, δεν έχει πάει ακόμα 6 level. Slow πάνω του και κάπου εδώ τελειώνουν. Έχουν παίξει πάρα πολύ επιθετικά στον top lane του Different Dimension. Γνωρίζουν ότι δεν έχει πάει ακόμα 6 level και δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι για να ξεφύγει, να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Zeyo, ο οποίος κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. 3-0 για τον jungler των Reason. Από την άλλη, ASDF δεν μπορεί να συνεισφέρει κάτι στην ομάδα του. Λογικό είναι, είναι ο sub των Different Dimension, το οποίο δεν σημαίνει κάτι, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανένας αυτόν τον παίχτη. Τζόκις τώρα δέχεται πάρα πολύ damage, δεν υπήρχε ευθεία για κάποιο hook από τον πάντα, το οποίο θα δημιουργήσει προϋποθέσεις. Πρώτο tower του παιχνίδι θα πάει στους Reason, 5-0 μπροστά και ένα tower πάνω και τώρα μεγαλώνει κι άλλο τη διαφορά. Dominant και αυτός δέχτηκε πάρα πολύ ξύλο στο mid. Warrior Lady τώρα είναι 6 level, αλλά είναι 8 level ο Μάκλερ και δέστε πόσο damage κάνει. Έχει ήδη το Cutlass, το οποίο του δίνει και το lifesteal. Zeyo τώρα είναι εκεί ο πάντα, ο οποίος απλά τον αφήνει. Εκεί όμως είναι και ο Take Fan, δεν θα μπορέσουν να κάνουν κάποιο fight. Η διαφορά μεγαλώνει όσο περνάει η ώρα για τους Reason. 6 level ο Warrior Lady, 9 ο Μάκλερ και αυτό είναι πολύ κακό για τον Mountain Defender. Μέσα βλέπουμε πόσο damage κάνει ο Μάκλερ στον Warrior Lady, ο οποίος τώρα δεν θα δεχτεί το ulti, αλλά ωστόσο τον κυνηγάει όλο και παραπάνω. Θα πάει ο Lin, είναι και ο Limby και ο Zeyo. Δεν μπορούσε να ξεφύγει ο Warrior Lady, γι' αυτό γύρισε να κάνει ένα fight και ό,τι γίνει. Mastermind συνεχίζει στο top προσπαθώντας να φαρμάρει και αυτό όσο καλύτερα μπορεί ώστε να δημιουργήσει ρήγμα στο αντίπαλο team. Ωστόσο 4 άτομα των Reason θα πάνε λογικά για το body inhibitor. Mastermind 1-on-1 με τον Jokies. Δέστε πόσο damage κάνει ο Jokies, ο οποίος έχει ήδη και το συν. Mastermind θα παίξει το heal του, θα φύγει, θα φλασάρει κιόλας. Όλη η ομάδα των Different Dimension είναι στο bot. Warrior Lady φλασάρει, θα κάνει ult, θα σηκώσει τον Reason. Take fan στον αέρα. Θα παιχτεί όμως το ult από τον Olympic, ο οποίος θα σώσει τον mid laner του, ο οποίος συνεχίζει να ζει. Πάρα πολύ damage. Θα παίξει με στο θάνατο. Θα δεχτεί και το heal από τον Μάκλερ. Θα σωθεί. Warrior Lady αρκετά χαμηλά. Πρέπει να φύγει πίσω. Shut down το kill. Θα πάει στον jungler των Different Dimension. Ulti από τον Panda. Δεν μπορούν να συνεχίσουν. Limbic. Λογικά θα πέσει. Το kill θα πάει στον Panda. Ένα hook θα πιαστεί και ο Μάκλερ. Για να δούμε αν θα υπάρχει συνέχεια. Μάκλερ θα κάνει dash out. Μπήκε ο ADF μακριά. Θα φλασάρει κιόλα. Το kill θα πάει στον Dominant. 6-4 Different Dimension είναι εδώ. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα στο παιχνίδι.
μειώνουν τη διαφορά με ένα πολύ καλό team fight αυτή τη στιγμή. Γλιτώσαμε πάρα πολύ, δεν πέθανε κανένας και ήρθανε λίγο πιο κοντά στο σκορ. Τζόκι είναι στο top. Έχει σταθεί πάρα πολύ καλά απέναντι στον Mastermind. Έχει κατεβάσει αρκετά χαμηλά τώρα ο Mastermind. Προσπάθησε να μπει κοντά, θα γίνει το headbutt, θα το στείλει μακριά. Τζόκις θα αναγκαστεί να φύγει. Άλλο ένα misplay από τον ADS, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει με smite. Έχασε τέλος πάντων τον Blue. Το Blue πήγε στον Take Fan, το οποίο ήταν αρκετά κακό. Και κατευθείαν θα ξεκινήσουν Jungle, θα ξεκινήσουν το Dragon Fight. Ένα λεπτό pause ζήτησε ο Panda, ο οποίος είχε κάποιο disconnect. Φυσικά είναι απόλυτα κατανοητό. Συνεχίζεται λοιπόν το pause, λογικά όπου να είναι θα ξεκινήσει. Κάποιο πρόβλημα με τον δύο λεπτάκια pause αυτή τη στιγμή ζητάει ο Τζόκις. Το παιχνίδι έχει ξαναξεκινήσει. Κάποιο πρόβλημα. Take Fan θα σκοτώσει τον Warrior Lady στο bot. 7-4 παίρνουν ξανά το μεγάλο το προβάδισμα η ομάδα των Ρίζων. Θα πάρουν και το Drake. Η διαφορά στα 3.000 gold και κάτι. Μεγαλώνει η διαφορά εκεί που μίκρινε λίγο. Τζόκις πάει όλοι στο μάστερ. Δέστε πόσο damage έχει κάνει. Έχει το συν. Πάρα πολύ damage από τον top laner των Reason, ο οποίος στέκεται πάρα πολύ καλά. Άλλο ένα tower θα πέσει για τους different dimension. 3-0 στα towers οι Reason, οι οποίοι δείχνουν να πατάνε πολύ καλά λοιπόν στο παιχνίδι. Τζόκις περιμένει πάλι μέσα στο θάμνο.
ξέρει ότι ο Mastermind δεν μπορεί να αντέξει τον damage του. Δέστε πως ο damage κάνει μόλις με ένα combo. Θα το χιλάρει κιόλας. Έχει και το ulti για κάθε ενδεχόμενο, οπότε είναι άνετος στο lane για να κάνει ό,τι μπορεί. Μορονόμικον τώρα για τον Take Fan, τώρα είναι και ο Limbic στο top με τον Jokis, είναι και ο Panda εκεί, το tower είναι αρκετά χαμηλά. Είναι όμως και ο Μάκλερ. Θα πάνε να πάρουν και αυτό το top tower, να ανοίξουν άλλο ένα πρόβλημα για την ομάδα των Different Dimension. Trinity τώρα για τον Mastermind. Tower θα πέσει, η διαφορά μεγαλώνει κι άλλο, κοντά στα 5.000 είναι πλέον. Warrior Lady, one on one με τον Take Fan, αυτή τη στιγμή έχει περισσότερο damage. Ο Take Fan Warrior Lady θα φύγει μακριά, έχει όμως το Ignite και θα πέσει. 1-5 για τον top player των Different Dimension. Take Fan αρχίζει και βγάζει πάρα πολύ damage και αυτός. Hook από τον Panda δεν βρήκε τον Μάκλερ. Άμα πιάνονταν και ο Μάκλερ θα είχε κάποια καλύτερη προοπτική. Jokis είναι και ο Dominant ulti από τον Limbic. Εξαιρετικό το ulti του Limbic. Ακριβώς το πέρασμα. ASD θα φύγει πίσω. Dominant και αυτός τώρα πρέπει να φύγει μακριά. Θα γίνει πάνω το Cutlass. Δεν μπορεί να φύγει ο Dominant. Θα φλασάρει ο Jokis και θα πάρει το kill. Και τώρα είναι μέσα στο tower. Θα κάνει το Q πάνω σε δύο άτομα. Μάκλερ θα σκοτώσει τον Lee Sin. Και τώρα Mastermind και αυτό είναι η κατάληξη. Το kill θα πάει στον Μάκλερ για ακόμη μια φορά. Take Fan συνεχίζει στο ένα εναντίον ενός στο bot lane με τον Warrior Lady. Θα παίξει όλα τα spell, θα φλασάρει μακριά. Warrior Lady τώρα έχει την ευκαιρία να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν έχει όμως HP. Μάκλερ θα σκοτώσει το top tower. Take Fan θα σκοτώσει τον Warrior Lady. Στο 17-13, 5 η Reason δείχνουν ότι δεν αστείευονται και εκμεταλλεύονται το κακό παιχνίδι των Different Dimension. Hook από τον Panda. Δεν μπορεί να δημιουργήσει καμία πρώτη επαφή. Θα πέσει το top tower, πάντα θα πιαστεί. Πάρα πολύ τα μάτια από τον Μάκλερ βλέπουμε, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δυνατός. Έχει ήδη τον Blade of the Ruined King, δύο Long Swords, Doran's Blade και αρχίζει πλέον και σκελάρει τρομερά. Dominant προσπαθεί να φαρμάρει κι αυτός, μήπως μπορέσει να αλλάξει την έκβαση του αγώνα. Ένα καλό ulti Dominant και Warrior Lady θα δημιουργήσει τρομερό πρόβλημα στους Reason. Από την άλλη όμως οι Reason έχουν τόσο πολύ damage που είναι αρκετά μπροστά στο παιχνίδι και σίγουρα όσο γίνεται αυτό οι Different Dimension ίσως θα πρέπει να προσέξουν. Shield πάνω στον Jokis, ο οποίος δεν έκανε το combo πάνω στον Dominant. Warrior Lady πάλι ένα εναντίον δύο. Θα κάνει ulti, έρχεται και ο Limbic, ο οποίος θα φύγει τελικά, δεν θα συνεχίσει. Warrior Lady θα σωστεί αυτή τη φορά. Jokis θα αποφύγει και τα δύο skill shots. Και από πίσω έχει τον Zegio, ο οποίος κάνει πάρα πολύ damage, θα σκοτώσει τον Dominant. Πάντα δεν μπορεί να ξεφύγει, είναι και ο Limbic. Για να δούμε αν ο Panda θα καταφέρει. Flash από τον Zegio και ulti από τον Limbic. Θα πάρει και αυτός το kill. Θα πάρει και αυτός λίγο από τη δόξα. 15-5, οι Reason αρχίζουν και ανεβάζουν κατακόρυφα αριθμούς απέναντι σε ένα πολύ κακό παιχνίδι του Go for LOL. Για τον φίλο που είπε αυτό το πράγμα, δεν είναι ότι χάνουν συνέχεια. Οι Different Dimension έχουν τρεις πρώτες θέσεις τον τελευταίο μήνα σε αυτά τα Go for LOLs. Έτσι απλά να έχουν ένα κακό παιχνίδι, όλες οι ομάδες έχουν μια κακιά μέρα. Οπότε αυτό δεν σημαίνει κάτι. Warrior Lady θα πιαστεί στο κόμπο από τον Jokis και θα εξαϊλωθεί από τον Take Fan, ο οποίος έχει 4-1-2 αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ δυνατός. AS προσπαθεί να κάνει το κόμπο, θα γλιτώσει με πάρα πολύ λίγο HP, έχει δεχτεί και Ignite. Πάντα θα πιαστεί από τον Limbic, ένα hook θα φλασάρει ο Limbic μακριά, δεν θα ρισκάρει. 6-0 στα Towers Different Dimension και 10.000 πίσω στο Gold. Νομίζω ότι το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πάντα προσπαθεί να κάνει clear κάποιο word. Drake λοιπόν που πηγαίνει στους Reason. Προσπαθούν να πάρουν το red buff defend dimension. Γιώγης ένας εναντίον ενός με τον Dominant. Δέστε πόσο damage κάνει ο Alistar πλέον. Έχει ανοίξει και το ulti τώρα. Dominant πρέπει να φύγει μακριά. Το headbutt μέσα στο tower ήταν λουκουμάκι για τον Τζόκης, ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πάντα θα πιαστεί το slow από τον Limbic. Είναι και ο Ζέγιο. Πάντα θα εξαλειωθεί. Θα κάνει ένα flail, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. 18-5 διαφορά μεγαλώνει. Και νομίζω ότι το παιχνίδι πλέον έχει πάρει έναν δρόμο που δεν γυρίζει πίσω για τους different dimension. Το inhibitor είναι free, θα πάει στους Reason. Warlade είναι εκεί μαζί με τον Lissin για να δούμε αν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι. Δεν νομίζω να μπορούν να κρατήσουν το inhibitor. Τώρα έχετε και ο Yasuki, ο Panda, κάτι μπορεί να γίνει. Jokies, ο οποίος θα κάνει πάρα πολύ damage. Θα πέσει κάτω το jungle, το defender μέσα. Ένα ulti από τον Limbic, ο οποίος θα έρθει, θα σηκώσει όλη την ομάδα του defender μέσα μπροστά. Μάκλεϊν είναι από εκεί όμως και απλά σκοτώνει ό,τι έχει απομείνει από την ομάδα των defender dimension. Πολύ καλό παιχνίδι και από τον Μάκλερ, ο οποίος έχει 5-1-5. Τώρα εδώ παραλίγο να πεθάνει από τα δύο towers. Θα φύγει όλη η ομάδα των Reason πίσω. Mastermind τους καταδιώκει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Ένα hook από τον Panda, δεν βρίσκει τον Take Fan. Τώρα θα γίνει ulti και ulti και από τον Dominant. Take Fan θα φλασάρει και θα σωθεί. Ο Dominant θα κάνει το flash, αλλά το kill θα πάει στον Mastermind. Θα πέσει και το mid tower. 7-1 towers και open το top. Για τους different dimension νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα το παιχνίδι είναι ακόμα πιο δύσκολο για την ελληνική ομάδα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αλλά πάντα ελπίζουμε για κάτι καλύτερο. Μάκλερ άδειασε όλο το ulti πάνω στον jungler των different dimension και θα πέσει ο jungler των different dimension για ακόμη μια φορά. Μάκλερ πραγματικά είναι τόσο δυνατός πλέον. Warlord θα παίξει ο Lean, έρχεται και ο Mastermind. Μάκλερ θα γίνει το shutdown από τον Mastermind, ο οποίος 3-1 είναι αυτός που δείχνει το δρόμο όσο μπορεί. Ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζήσει. Warlady δέχεται πάρα πολύ τα μάτσα από τον Ζέγιο. Για να δούμε. Mastermind θα αποφύγει τον Bubble. Άλλο ένα kill για τον Mastermind, ο οποίος έπιασε το slow και τον Limbic, ο οποίος θα έχει και αυτό στην ίδια κατάληξη. Double kill λοιπόν για τον Mastermind, ο οποίος φτάνει και αυτό στο 5-1 και νομίζω ότι δείχνει το δρόμο για το παιχνίδι όσο μπορεί παραπάνω. Mastermind τώρα θα φύγει μακριά με Valkyrie. Warlord είναι εκεί. Μόνο ο Mastermind προσπαθεί όσο μπορεί παραπάνω να κάνει κάτι. Δείχνουμε ότι η υπόλοιπη ομάδα του Different Dimension, Warlord δέχτηκε πάρα πολύ ξύλο και πάρα πολύ damage. Ένα άσχημο παιχνίδι για τον αρχηγό του Different Dimension. Απ' την άλλη, ο Sub Jungle της ομάδας και αυτός δέχτηκε ένα early gank εκεί που πιάστηκε και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσει το root. Απ' την άλλη, Dominant και αυτός πάρα πολλά ganks από τον Zegio και τον Take Fan, ο οποίος πήρε γρήγορα το προβάσμα και μετά ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι. Mastermind βγάζει και το Blade of the Rune King και ξεκινάει λοιπόν ο Baron για την ομάδα των Reason. Νομίζω αν οι different μέσω καταφέρουν να βγάλουν κάποιο defense και να ανοίξουν κάποιο ρήγμα στην βάση των αντιπάλων τους, ίσως να έχουν κάποια ευκαιρία, αλλά αυτό φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο. Η ομάδα των Reason δεν είναι μια απλή ομάδα, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες που υπάρχουν στα Go for Lols και αυτό σίγουρα δημιουργεί από μόνο του ένα μεγάλο avantage για να κερδίσουν. Dominant είναι μέσα σε όλους. Θα φύγει με Latin, θα παίξουν ultis όπως ο Μάκλερ θα παίξει ένα ulti και ο Reason φυσικά ο Take Fan θα φλασάρουν κιόλας τώρα, δεν μπορούν να πάρουν κάποιο kill. Mastermind είναι μόνος του, εκεί αν πιαστεί ο Mastermind θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τζόκης δεν πηγαίνει καν κατά το μέρο, τώρα προσπαθεί ο Mastermind να τους καϊτάρει κάπως, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα σώσει προς στιγμή το mid tower.
22-9 η Defender Amazon είναι πίσω στο σκορ. 11.700 gold πίσω από τους αντιπάλους τους, έχουν και τον Baron Buff τώρα. Νομίζω ότι αυτό το fight θα κρίνει κάτι αρκετά καλό για τους different dimension. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Βλέπουμε ότι ο Τζόκης τανκάρει όσο παραπάνω μπορεί, θα πέσει τώρα και το tower και λογικά και το inhibitor θα έχει την ίδια κατάληξη. Different dimension δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν το defense αυτή τη στιγμή. Με δύο πλευρές ανοιχτές και αρκετά πίσω στο παιχνίδι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ damage στον ASD. Θα μπει ο Τζόκης, θα κάνει το kill ulti και από το Μάκλερ την ώρα που θα προσγειωθούν από το knock-up του Τζόκης οι δύο παίκτες του Different Dimension. Θα φύγει πίσω ο Warrior, θα σωθεί. Dominant πολύ χαμηλά, θα γίνει το headbutt, δεν θα πεθάνει. Θα σκοτώσει απ' την άλλη όμως ο Mastermind τον αντίπαλο Jungle. Τώρα θα πιάσει το ulti από τον Takefan και θα πέσει και αυτό shutdown λοιπόν στον Mastermind. Ξανά ένα ακόμα από τον Τζόκης, ο οποίος παίζει εκπληκτικά σήμερα. Dominant δεν θα το σκοτώσει τελικά με το Ignite. Ωστόσο έχουν πέσει τα δύο next towers και ο Μάκλερ λύγει το παιχνίδι σιγά σιγά. Dominant δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Το παιχνίδι λύγει. Different Dimension ιτηθήκαν στον τελικό του 206ου Go for LOL από τους Reason Gaming. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα με παίχτες από πολύ μεγάλες παραστάσεις. GG well played λοιπόν και στις δύο ομάδες. Συγχαρητήρια στους Different Dimension που μας δώσανε ακόμα μια δεύτερη θέση σε ένα ευρωπαϊκό τουρνουά. Το οποίο φυσικά σημαίνει πάρα πολλά για τη χώρα μας. Δεν μπορούν πάντα να κερδίζουν. Είχαν σερή νικών στα ευρωπαϊκά τουρνουά. Οπότε αυτό έχει μικρή σημασία. Για να δούμε λοιπόν λίγο τα στατιστικά του παιχνιδιού πριν κλείσουμε για τη σημερινή μετάδοση. Για τους ηττημένους, οι οποίοι είναι Different Dimension, 2-4-5 για τον Dominant. Δύσκολο παιχνίδι. Αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα. Mastermind, ο οποίος αρκέστηκε πολλή ώρα να φαρμάρει στο top εναντίον του Τζόκης. Ωστόσο, στο τέλος του παιχνιδιού ανέβασε ρυθμούς, έκανε ένα 5-1. Αλλά από εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορούσε να αντιστρέψει όλο αυτό το τρομερό snowballing που είχαν οι αντίπαλοι του. 1-5-6 για τον Πάντα, ο οποίος και αυτός αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες απέναντι σε έναν Limbic, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Ο Jungle των Different Dimension, ο Sub Jungle, έκανε ό,τι μπόρεσε. Δέχτηκε ένα πολύ γρήγορο gank, πολύ νωρίς το mid. Και από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν, όπου το βρίσκανε απλά με πολύ καλό map control. Οι Reason καταφέρανε να τον βγάλουν εκτός παιχνιδιού. Warrior Lady, ο οποίος δέχτηκε πολλά ganks σε πολλά σημεία του παιχνιδιού, δεν μπόρεσε να κάνει μία από τις γνωστές αποδόσεις τους. Όλοι οι παίκτες έχουν μια άσχημη εμφάνιση. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Different Dimension είναι η ομάδα που έχει δώσει τις περισσότερες διακρίσεις στην Ελλάδα. Και λοιπόν για τους νικητές, Zeigeo λοιπόν 5-3-7 με Kha'Zix, Τζόκης 5-2-9, 2-2-13 για τον Limbic, ο οποίος έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Θεωρώ 7-2-6 για τον Μάκλερ, τον έτερο στο bot lane των Reason, και Reason Take Fan 7-2-3 στο mid με Oriana. Η ιστορία έγραψε λοιπόν, οι Reason κερδίσαν την πρώτη θέση. Different Dimension είναι η δεύτερη ομάδα στην Ευρώπη για αυτήν την εβδομάδα για το σερβερ μας. Ωστόσο αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον Sub Jungle, ο οποίος δεν είχε παραστάσει από τέτοιο επίπεδο, ωστόσο μπήκε και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δεύτερη θέση, well played λοιπόν για τους Different Dimension. Ελπίζουμε όλοι να μάθουν από τα λάθη τους και σίγουρα να γίνουν καλύτεροι. Ακολουθεί λοιπόν την Τρίτη ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι εναντίον των Team Kappa. Different Dimension θέλουν να κλείσουν με νίκη την πρώτη φάση των Euro Series. Έχουν ήδη 2-0. Θέλουν την τρίτη τους νίκη για να δείξουν τα δόντια τους εκεί πέρα. Και εκεί φυσικά κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούν με τους Reason και ελπίζουμε να τους δώσουν ένα μάθημα για το σημερινό παιχνίδι. Καλό βράδυ και καλά να περάσετε, παιδιά. Θα τα πούμε ξανά την Τρίτη. Ελπίζω να είστε πάλι εδώ να τα δείτε. Ευχαριστούμε λοιπόν που παρακολουθήσατε, παρόλο που είχαμε καθυστέρηση αρκετή ώρα. See you. Χαιρετίσματα, να ευχαριστήσω και τους sponsors λίγο. InSpot φυσικά, που καστάρουμε από το InSpot Tumbas για σήμερα. Team in Game, ένα site που μας βοηθάει και είναι φιλικό. Φυσικά τους Different Dimension για την εμφάνισή τους και για το show που μας δώσανε στα προηγούμενα παιχνίδια. Άστα που ο τελικός δεν πήγε πολύ καλά. Well played λοιπόν everybody και θα τα πούμε ξανά την Τρίτη. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να μου στείλετε μηνύματα στις σελίδες μου ή στο Facebook. See you guys, ευχαριστώ πολύ.